Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την ελίτ του καλοκαιριού. Πιο συγκεκριμένα, σου για τρεις είμαι ως αξής. Για δύο, ανοίγει το σκορ. Το παιχνίδι μου φαίνεται έχει πολλαπλές εξελίξεις. Δεν θα προλάβω να ολοκληρώνω πολλούς συνειρμούς. Παρακολουθούμε λοιπόν την αναμέτρηση μεταξύ The Boys και τη συγκεκριμένη μαζί. The Boys έχουν 4-0. Ένα τζάμπι τέσκοφο τώρα, 2-2 από τον πλέον στον ψηλό των The Boys. 4-0 λοιπόν το παιχνίδι το πρόσφατο μεταξύ των The Boys και του άλλου ανθρώπου έχει ακυρωθεί. Και 20-0 σερί. Ευστοχίας τώρα. Συμβαίνεις μαζί. Είμαστε λίγο στα roller coaster μέχρι στιγμής. Λίγο διπολική προσωπικότητα. 4-0 λοιπόν το σερί των The Boys, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι. 3-2 από την άλλη πλευρά του μπασκετικού ring. Οι δυστυχισμένοι μαζί. Ένα ακόμα δίποτο τώρα από τον Νεαντέ, ο οποίος πήγε μέχρι μέσα 4-5 στο πρώτο λεπτό. Δυστυχισμένοι μαζί, οι οποίοι είχαν πολλαπλές ελλείψεις στην τελευταία τους αναμέτρηση, όπου και ιτήθηκαν από την Manchester για να παίξει 5 παιχνίδια. Αυτός και είναι τραυματίας και τώρα με τη μία σπανός δεν θα πίστευε. Πάνω στο καλάθι. Αξίς πήρε από τον Πλακιώτη μέχρι μέσα το χορευτικό στον αέρα τον δικαίωσε 4-7. Πανώς μου βγάλει τέτοιες φάσεις με αυτόν ως τελικό αποδέκτη. Πολλές φορές και όταν φορούσε την φανέλα του Σαλονίκς. Είναι μέχρι μέσα. Και ο τώρα. Πανώς από τη γωνία. Πάλι ταινία, έκανε μια προσπίση. Είστε πολύ κοντά στο χέρι του προσωπικού του αντιπάλου στον Γιάτ. 3 εύστοχο από τη γωνία. Αξίς. Με 7 παίκτες στη διάστηση του συμφωνία με πληροφορίες στη συγκεκριμένη μαζί 6 βλέπουμε. Στον Γιάτ 3 τώρα θα τον πουπουνίσει ο Αξίς και πάλι είναι άστοχος πάνω στο rebound. Τι πάσα Θεό. Το νόμο δηλαδή, πήγε για το κλείσιμο αχτής, τα κατάφερε μερικός πέρα θα περάσει εκτός. Το παιχνίδι προεμηνύεται σε περίπτωση που δεν το καταλάβετε απολαυστικό του Save the List. Θεό, με μια προσπίση που πάει μέχρι μέσα, απέναντι σε δεύτερο παίκτη θα πέσει κάτω χωρίς να πάρει το καλάθι όμως. Ο Γκάτου The Boys, καλανός τώρα. Στη γωνία σου για 3 εύστοχο! Τα 10. Αντωνί. Αυτός που το έβαλε, ποιος είναι. Καϊλίδης, τώρα για 3. Σου πια 3 τώρα θέλει να απαντήσει. Δεν το κάνει, έχοντας βρεθεί ελεύθερος από τον Γεωργίου για ελάχιστο χρόνο. Κανονός. Κανονός πάει μόνος μέχρι μέσα. Τρύπωσε στην απέναντι ρακέτα και άφησε την πάρα το καλάθι. 10. Είναι 7-12. Είναι μια προσπίση, πάει μέσα να πάει να παίξει στα πόδια κοντύτερα και ενδεχομένως γρηγορότερα δίπλα τον κερδίζει όμως τον Ζανό. Αξίς. Πλατιώτης από τη γωνία σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Είχε βρεθεί ελεύθερος και αυτός. Με μύρωγουν τον rebound. Μύρωγουν στα 14 ρόλου, σκαστή πάσα υπέροχη, θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Ως Πανός. Γνώριμα τα 8 πρόσωπα, τα 7. Που παίζουν μερικός και The Boys στον πάγκο κάθονται με τις διαφαντήγες και ο Θωμάς Τέντος μαζί με τους Σπανό έχουν κάνει πράγματα και θαύματα στους Σαλονίκς συμπερασμένοι Winter στη Master πλέον αγωνίζονται με τις φανέλες των The Boys στην Summer Elite μια πάρα πολύ ανταγωνιστική λίγα Θάνο άρχισε στο The Mirror και πάλι στην πια 3 αυτός από την κορυφή είναι άστοχος στο αμυντικό rebound στο Μισαηλίδη είναι απόψημα τον συμβαίνουν μαζί αξίς. Πέρασε και πάει μέχρι μέσα και αφήνει την πάρα στο καλάθι. 11-14, υψηλότατο σκορ. Μεγαλειώδες παιχνίδι, υψηλότατο, μεγαλειώδες. Μπορούμε να συνδέσουμε τις τελείες. Υψηλότατε που λέμε στους βασιλιάδες. Οκ. Okay. Γεωργίου, ο Πουλακιώτης παίζει καλή άμυνα πάνω του. Παίζει πολύ καλή άμυνα πολλές φορές ο Πουλακιώτης που δεν αναγράφεται στην στατιστική. Και πάει μέχρι μέσα, έβαλε πλάτη στο Μιχαηλίδη και θεωρεί το φάουλ. Το οικονομού. Συνεπώς δύο βολές. Ψηλά ήταν αυτό. Οπ, πάνε και το νερό. Ναι, έχουμε νερό. Σάμερ είναι. Υδρώνουμε. Χαρά στο κουράγιο των παιχτών, πραγματικά. Θα λύνει τα λέμε τον ρεφ. Το νόμι είναι έστω στην πρώτη, 12-14. Τι
Χρήστο και όσοι είναι τραυματίες κάθε στον πάγκο των δυσχυσμένων Ναζί, δεν θα παίξει απόψε. Έχω την εντύπωση. Και ο Άσοβος στη δεύτερη. Εκτός και ο Κασαμούρης, δύο από τις πολύ μεγάλες απώλειες, αλλά όχι τις μόνες που έχουν. Δεν έχουν μάλλον απόψη οι δυσχυσμένοι μαζί. Κουλαγιά του έπεισε λίγο στο ποδόσφαιρο. Ο Κασαμούρης ο πρώτος σκόρερ της ομάδας των δυσχυσμένων μαζί. Για να πιάσει στην. Στον ύπνο την άμυνα ο Κουλακιώτης, σούτια 3 από τη γωνία. Γαλανός πήρε αλλά στόχισε. Ο Γεωργίου. Στόνο μου. Στα 17 δευτερόλεπτα έχει βάλει πλάτη το Μισελίδη, θα γυρίσει. Είστε και δεύτερη έντονος παίκτης ο Μισελίδης, θα πάρει θετικό rebound. Θεό, τι καλά θύγε με το Κουλακιώτης στον ψηλό των Boys. Θα παίξει άμυνα. Δεν έκανε μερικός αλλά δεν είχε κάτι καλό. Αχτής, σούτια 3 θα του πάρει. Κουλακιώτης για 3 θα το πάρει τώρα ο Πούλιος και είναι έφτος, ο Ξαχώδος βρεθεί ελεύθερος 14-17. Ψηλό σκορ και το ντέρμπι και το καλό μπάσκετ καλά κρατούν. Θα περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου 14-17. Βόβλος Γιωργίου έβγαλε μια πάσα τώρα πάνω. Περνάει τον πάγκο για 3 από τη γωνία, άστοχο. Μικρό rebound όμως από τον Αστέρι Πανό. Ποιος παίζει μαζί με τον οικονόμο από την αρχή και με τον Θαλό. Πάει να μιζογράσει ανάμεσα από 3 συνολικά κόμπι και το πάρτε είναι στεμβιδικό rebound. Τι έκανε το φορικτό τον The Boys, κάνω καλά αυτό το foul. Ψηλώσουμε τώρα τον The Boys. Πέρασε ο Σιδηρόπουλος εντός της Κουλακιώτη. Στη θέση του Ρέμπικ στο Βαλένθια. Λάθος. Κουλακιώτης περνάει εντός. Κουλιώτης στον πάγκο. Πολύ ξεκουράστηκε ο Κουλακιώτης. Δεν μπελιάζει μου φαίνεται. Αστεία είπαμε προφανώς. Αχτής. Παίρνει ένα σκέμπτο Σιδηρόπουλο. Καλανός τώρα εξετάζει την περιοχή και πάλι αχτής. Σουτιά 3 από μακριά. Εύστοχος 17-20. Έχει κόσμο στο κήπεδο και με κοιτάνε λίγο περίεργο τώρα που φώναξε και ακούστηκα ο μόνος. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. 0-3 λοιπόν. Είναι λίγο άβολο αυτό για μένα, αλλά δεν πειράζει. Πάει μέχρι μέσα, έχει κερδίσει το φάουλ πρώτο που βάλει το καλάθι ο Δερούλου. Από τον Αχτή. 0-4 ομαδικά. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους αρκετά νωρίς. Σημαίνει μαζί, αν και ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι φρενήρης, ευνοεί την εκμέση πολλαπλών φάουλ. Έστω όμως ένα fade away. Ο Γεωργίου απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. Στον Σελίδη. Αυτής. Πέρασε, πήρε τα βήματα, στέκθηκε στον αέρα, είναι άστοχος, αμυντικό rebound του Τέο. Μύρο Λουζόν άλλαξε ταχύτητα απέναντι στον Αχτή, τον πέρασε με κάποιον τρόπο και άφησε την πάρα στο καλάθι. 21-20, αυτό που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σκορ πρώτης περίοδου. Μπαμπάτσικο κιόλας. Συγγνώμη αν δεν ήσασταν έτοιμοι να ακούσετε τόσο επιστημονικές ορολογίες. Καλωνός, έκανε ένα side step back σου, για δύο δύσκολη προσπάθεια. Απέναντι στον Παπαγεωργίου, άστοχος. Τώρα πάει μέχρι μέσα ο ίδιος, θα φέρει μια πάσα στο Τέο εκεί που είναι όμως και ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος έκλεψε. Κουλακιώτης, ωραία πάσα στο Σιδηρόπουλο, ο οποίος πέρασε στο απέναντι γήπεδο, άστοχος όμως στο άλλο μισό του γηπέδου. Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου. Πάσα Τέο. Κοιτάει ο Δεμίρογλου αρκετή ώρα, αλλά δεν θα πάρει. Τέο και πάλι μέσα στην ρακέτα δεν θα κερδίσει τη φορά τον Σελίδη, σου πια 3 άστοχος ο Παπαγεωργίος. Ο Γεωργίου θα βαθέζει το ξεοστέριο στην μπάλα σε αυτόν. Αχτσής. Για 3 άστοχος. Σιδηρόπουλος, αμυντικό rebound και ήρεμα λέει ο Λινόντου. Μιρούλου θα γίνει σε δεύτερο, θα γίνει σε ψηλότερο. Ωραία πάσα, Αστέρας Πανάς συγκράτησε και άφησε στο καλάθι.
23-20. Ένα screen από τον ψηλό που έχει από την γωνία σου για 3. Εύστοχος. Κουλαγιώτης, 23 όλα. Είσαι από τον πάγο και για να δούμε πώς θα παίξει το έτερο νέο απόκτημα. Σιδηρόπουλος για τους ειδήσεις που θέλεις μαζί. Θεό. Θα δώσει χέρι με χέρι στο σφαλό, είχε την επιλογή. Θεό έχει πάρει πολλές προσπάθειες, θα πάρει μια ακόμα φανταστική πάσα και καλά από το Θάνο. Νο Λουκ έχοντας βάλει στην πλάτη. 25-23. Για 3 Σελίδης, άστοχος τώρα. Αμυντικό rebound του Μυρογλου. Κάνος, καλή πάσα και πάλι Θεό και πάλι μέχρι μέσα μόνος του και πάλι κέρδισε το Σιδηρόπουλο αυτή τη φορά. 27-23. Παιχνίδι 50 πόντους και δεν έχουμε τελειώσει χάσει την πρώτη περίοδο. Αυτή σου για 3 εύστοχος. Θάνο ζήτησε βήματα αλλά δεν βρήκε τέτοια παράβαση. 27-26. Τι ματσάρα βλέπουμε στο Ρικαρινά. Μυρογλου. Δίστος Πανός δεν θα πάρει. Δεν έχει ανέβει για να δώσει το screen. Πανός από τη γωνία στα 11. Πάλι Θεό και πάλι Σπανός. Αν έχει κρυφτεί από 2. Στο δεύτερο λεπτό έκανε μια προσπίση. Πάει μέχρι μέσα. Δύο αυτός παίξει πάνω του κόπηκε. Το Μισελίδη ξανά. Θα πάρει το δυτικό ριμπάν με κάποιον τρόπο Θεό. Στροφίζει την πάρα στο καλάθι. 29-26. Βαγιώτης. Στο διαστρίς και πάλι με πολύ μεγάλη καμπύλη πέστοντας άστοχος. Δεν υπάρχει φάουλ στο ριμπάν. Φορικτό πραγματικά ο Θεό οικονόμου. Και αυτή τη κατά κράτος εμπολίσει στους αντιπάλους του. Τους πολλούς οι οποίοι έχουν πάει να το μαρκάρουν. Υπέρξη συνεργασία και πάλι με τον ίδιο τρόπο υπάρχει στη συνεργασία με τον Μύρογλου αυτή τη φορά. 37 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου. 31-26 αυτής. Καλώς τώρα. Σελίδης έκανε προσποίηση. Βρέθηκε και ελεύθερο στιγμή απέναντι στον Θεό και είναι εύστοχος. 31-32 στον Ως. Φεάνου στα 9 δευτερόλεπτα. 31-29. Είναι το σκορ. Δεν έχουν χάνει ούτε ένα φαουλ οι γηπεδούχοι. Φεάνου στα παίξει τα πόδια των φιλότερων σου. Για 3 άστοχος από τον κόρυμπα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα πετάξει την μπάλα. Το άφησμα ακόμα και αν έμπαινε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σουτ. Τελικό σκορ λοιπόν 31-29. Summer Elite είναι αυτή. Ψηλά σκορ. Πολύ ψηλό μπασκετικό IQ, πολύ ψηλή μπασκετική τεχνική, πολλοί αθλητικοί παίκτες και 60 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την ένταξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Το ντέρμπι καλά κρατήσει στην Ωνεγαρίνα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεν είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Ωνεγαρίνα. Η γραμματεία έδωσε το OK του Ρεφ, την έφτασε έδωσαν το OK στους παίκτες και συνεπώς στους Boys για να έχουν την πρώτη κατοχή. Για τρεις πατήκας, Δημήτρης Πατήκας είναι άστοχος, Γιώργος Πατήκας κάθε στον πάγκο δεν είναι διαθέσιμος, παραλαμβάνουμε αυτής. Περάσει και ο Τέντζος μέσα και έχει περάσει μέχρι μέσα Σίμος Αχτσής. 31 όλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Ταχύτατος γκάρτ. Λέει δεσπάς ο Πατήκας. Βάλει πλάτη τον Αχτσή, θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Πέταξε την μπάλα και στόχισε. 33-31. Επίσης έκανε και κάποιες δηλώσεις, όπως έκανε την τιμή. Από μακριά ένα σουτ, άστοχο. Μπασκετικό θράσος λέγει αυτό. Μαθέτος. Τίκας, Θάνο τώρα. Χέρι με χέρι στον Δημήρουλου. Για τρεις παίρνοντας ένα σουτ από τον Θάνο, άστοχο. Αμυντικό rebound, τον Μισελίδη. Μισελίδη τρέχει και πάει μέχρι μέσα coast to coast, άστοχος. Μαθέτος το rebound. Σκανάρει το γήπεδο. Πάσα δε Μύρογλου θα φύσει το καλά. Τι όχι είναι άστοχος όμως. Σιδηρόπουλος στο rebound. Αυτής. Στα 17. Συμπή στο φάουλ. Από το τέτσο. Αυτής. Καλανός τώρα στο 16 δευτερόλεπτα. Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα γυρίσει. Υπέροχη το πάθε άστοχος όμως. Δε Μύρογλου το rebound. Θάνο. Πάλι Δεμίρογλου. Δεν τους από τη γωνία σου για 3 Έλληνες. Δεν σταθεί και το κάνει. 36-31. Σκόρνοντας τον Ελιπή από τον Πάγκο των The Boys. Αυτής.
Ανανάσου στα 18, θέλει να απαντήσει. Εγώ δεν θυμάμαι. Και αυτός ελεύθερος και αυτός εύστοχος. Για 2. 16-34. Πάλι τρίποντο που θα ήταν για λίγο τρίποντο πράγματι. Μακρινό δίποντο τελικά. Και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε συμβεί πολλές φορές αυτό. Το deflection. Έκλεψε ο Μισαηλίδης. Συγκράτησε ο Αρξής και τώρα ο Κουλακιώτης. Πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. 36-35. Έτσι ο Σούτια 3 από τη γωνία, άστοχο, επιθετικό rebound από το δεύτερο. Καλά, όχι με τη μία, με τη δεύτερη. Ήθελε να πάρει και ένα επιθετικό rebound. Φαίνεται να γεμίσει λίγο τη θέση του εκεί του. 38-35, αχ, δεν νομίζω ούτε απόψε να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα το κάνει αυτό. Αυτή η διαρκή στη ρακέτα. Καλά, πέρασε, έχει γυρίσει. Μισελίδη Σούτια 3 από μακριά, τέο γύρι και πάνω του. Πάρει το rebound τελικά του Μύρογλου. Αυτό πρέπει να χρεώσει και τώρα μακρινή πάσα πατήκα. Συγκράτησε, όχι. Συνεπώς η κατοχή περνάει εκτός. Την μπάλα περνάει εκτός, η κατοχή είναι για τους συγκεκριμένους μαζί. Ο Ιωάννου περνάει στη θέση του Δημήρογλου. Σπανός έχει κάτι στον πάγκο. Δημήρου Μπόις. Αλανός. Είναι στον πάγκο τώρα τον συγκεκριμένο μαζί. Με λύπηση η διομάδα της Ιζόπουλος. Ζήτησε και είναι άσχημα ακόμα το Γαλανός που έρθει να του δώσει. Τέλος, μια καυτή πάσα από τον Ιωάννου, το κίνδυνη πάσα και φάουλ του Κουλακιώτη. Και έχω την εντύπωση ότι εάν δεν έκανε το φάουλ θα υπήρχε παράβαση βημάτων μετά. Σπανός περνάει στο παρκέ και ως τον πάγκο. Πατήκα στην επαναφορά, 19 δευτερόλεπτα. Τέντσος. Τέντσος, δύο παίκτες σαν την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Ούτε ο Σάνο ούτε ο Πατήκας θα πάρουν, έχοντας το στάρι θα την πάρουν στα αντίστοιχα. Θα δούμε ένα screen τώρα. Ο άλλος δύσκολο που θα έπαιρνε τον αξίκο, ένα στάρι και έτσι το άλλο στάρι. Σαν να παίζει με αγωνία, τράβηξε πολλαπλά φύλλα τώρα ο Γαλανός. Ο οποίος πήρε την μπάλα. Στα 14 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, κέρδισε. Το προσωπικό αντίπαλο καλάθι και φάουλ. 40-37. Μάλλον που είχε ρωτήσει τον Παπαγιάννου. Καλανός. Άσοχος στη βολή, δεν θα έρθει το τρίποντο, αμυντικό rebound τέτος. Έξασε μια μακρινή πάσα έχω την εντύπωση και πάλι. Τι που ήταν ο Παπαγιάννου. Τέτος πάμε λέει, δίνοντας το σύστημα δουλεμένη και ορθανωμένη ομάδα των The Boys, 10 δευτερόλεπτα. Συντρόφος από τον χειριστή, μίσης τον Θάνο. Παπαγιάννου 5 δευτερόλεπτα, ζήτησε ο Σπανός, πολύ ελεύθερος. Πρέπει να πάρει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Την πήρε ο Θάνο, ο οποίος θα γυρίσει και στη λήξη του χρόνου θα κερδίσει. Τον αντίπαλό του, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα πίεση χρόνου και αντιπάλου. Ξείς. 5 The Boys και φάλλ τώρα από τον Τέντσο. Δεύτερο δικό του. Ο οποίος περνάει στη θέση του Κουλακιώτη. Δεν τους δεις εξημένους μαζί. Αχτή Σουρτζιά, 3 Σιδηρόπουλος, έστωχος από τη γωνία. 42-40. Τέντος. Ο Βεάνου λέει, φίλε, του δίνει τώρα την μπάλα. Θέλουν να βγάλουν πράγματα αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Δεν με το βγάζουν από το μυαλό. Βεάνου πέρασε, κόπηκε όμως από τον Σιδηρόπουλο. Από τον Θελίδη διορθώνω και υπάρχει φάουλ. Θα συζητούν τώρα οι ρεύσεις για το εάν είναι αντιαθλητικό ή όχι. Ζήτησε αντιαθλητικό για πολλούς, από πολλούς παίκτες. Για να δούμε τι λένε. Απλό, απλό φάουλ τελικά. Από το ρεύσιο του έδωσε εξ αρχής. Το θέλει μας να εκλέσει πολλές ο... Είσαι The Boys, Σελίδης. Καλανός τώρα στα 11 δευτερόλεπτα. Άλλαξε ταχύτητα πέντε στο Παπαγιάννου, η έξτρα πάση στη γωνία. Υπέροχο Τίμουρ, τι έβγαλαν ταχύτητα, αλλά δεν θα έρθει στο καλάθι. Για τους εξημένους ζύπτη, δικό rebound από τον Πούλιο και καλάθι. Αυτής άλλαξε ταχύτητα με τον Σελίδη. 42 όλα. Παπαγιάννου,
Εάν το παιχνίδι συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, γιατί δεν είναι ρυθμός που έχουμε για ένα και για δύο λεπτά, πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, επιβεβαιώνοντας με ο Δημήρογλου, 44-42. Είναι ρυθμός ο οποίος υπάρχει και επικρατεί στο παιχνίδι εδώ και σχεδόν 15 γωνιστικά λεπτά θα συγκρατήσει την μπάλα ο Σίμος Αυσής και έχει κάνει προς πίσω. Εάν λοιπόν συνεχίσει, εξακολουθήσει να υπάρχει αυτός ο ρυθμός, οι ομάδες έχουν βάλει φλόρι ακόμα και για 100 πλάς πόντους. Παρόμενο 4-42. Και όλα αυτά είναι πριν την λήξη της δεύτερης περίοδου πρώτου μισού αυτής. Ο Ιωάννης στην επαναφορά πατήγασε ένα jump shot απέναντι στο εξωμένο χέρι που τον κατηβάλλω ο Ιωάννης στο σαλίδι στο rebound. Παρά στον επιχείρησε προς το παρόν. Αυτής. 16 δευτερόλεπτα. Δίνει το σύνθημα στον σαλίδι να πάει από μέσα. Με ένα screen πάει που πάρει στην γωνία εκεί που περίμενε να είναι. Ο Σιδηρόπουλος ο Αυτής δεν ήταν και υπάρχει time out. Που έχει κλειδί από τον πάγκο των δυστυχισμένων μαζί. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο. 4-1 τα ματικά έχουν κάνει φάουλ οι The Boys στη δεύτερη περίοδο. Έχουν συμπληρώσει τα ματικά τους. Στρέφουμε σε πολύ λίγο με την μάτι μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στον Ικαρίνα έπειτα από το time out που κλείθηκε από τον πάγκο των δυστυχισμένων μαζί. Πολύ μισή κοπάθεια ρε παιδιά και από τους δύο πάγκους δεν καταφέρα να προσπάθουν τις πληροφορίες. Δεν μπορεί να είμαι καρφί τώρα, καταλάβετε, έχω τέτοιο πρόβλημα. Ο Βιάνου, θα να δούμε τι έχουν σχεδιάσει παρόλα αυτά οι δύο ομάδες. Αλέξαμε τον Θεό να jump shoot άσχο τελικά επιθέτει και επιθετικό rebound αλλά και επιθετικό foul από τον Θεό. Λίγο πριν πάρει το επιθετικό rebound. Σε λάθος χρόνο πήγηξε λέει έτσι. Στις βολές. Έτσι όπως την πρώτη μισανίδη. Άρα στις τέσσερι. Πατήκα στο rebound. Μύρουλου. Χέρι με χέρι στον Παπαϊωάννου. Τον Μύρουλου κατέβασε μία ακόμα επίθεση. Παπαϊωάννου ταχύτατα μέχρι μέσα από τον Σιδηρόπουλο. Έτσι όπως τον Σιδηρόπουλο δεν θέλει να χάσει πρόβλημα αυτής. Πέρασε για δεύτερο παίξι πάνω δεν έχει την μπάλα Σιδηρόπουλος. Πέρασε να περάσει για τρεις άστοχος Σιδηρόπουλος σε επιθετικό ριμπάνω του Πολατιώτη. Της έχει περάσει το παρκέ σου για τρεις έστοχο τώρα από Πουλιό. Τα ρόντα έξι όλα. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Θεό. Πήρε το φάουλ. Από τον Αχτσί ζήτησε αντιθετικό δεύτερο εστάρι. Ο Ιωάννου ο οποίος θα ήθελε να επαναφέρει δεύτερο φάουλ για τους διεκτυσμένους μαζί. Σε μη ρογλου. Παρός από τη γωνία. Τιμά άλλες φορές να φέρνει άλλες προσπάθειες. Έχει συμπατικά τώρα για αυτό που στόχισε ένα μαχαιρινό δίποντο. Δεν παίρνει πολλές φορές στάθειες για τρίποντα. Φανώς, σούπια 3 ώρα δεν θα έρθει. Από τους δεδομένους μαζί, σκαστή πάσα πατήκας είναι έτσι στόχος κάτω από το καλάθι και πάλι λαμπάνοντας ωραία από τον χειριστή, ο οποίος ήταν για μία ακόμα φορά ο Δημήρογλου. Φυσικός χειριστής που προκύπτει, φυσικός άστος προκύπτει από το σχήμα, όπως και ο χτής που έχει τώρα την μπάλα. Σελίδης, ζητάει ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και φέρνει η χρόνια στην περιοχή. Πάρει τον Δημήρογλου, έχει κάνει φάουλ. Ποιος? Αυτός είναι αυτός. Δημήρογλου, τελικά. Ήταν Γιώργος Πατήκας και Θάνο από τον πάγκο των Boys. Θετικό. Έστωχος στην γωνία του Σαϊλίδης.
Σίδε στο παρκέ. Σιδηρόπουλο θα φύγει στην πρώτη. Σελήνη, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κάτι καθόλου στην πάγκο. Και το rebound. Βγάλω. Στο Φρενίρι, σε πώς έχουμε ξεχάσει και ποιοι έχουν περάσει τις δύο στον πάγκο. Γυρίσει ο Δημήροβλου, είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει πίσω στο rebound. Θέλει να τρέξει. Καθή πάσα από την κλίδα. Ρότρι, είπα της άμυντας πέρασε. Δεν έχει περάσει εκτός. Ωπα, ο Κουλακιώτης έχει ρίξει το ποδόσφαιρο. Και είναι για τους δυσχυσμένους πάνω την μπάλα. Στη ζήτησε, είναι στη γωνία κλεισμένος και κλεισμένος. Πήγε να περάσει κάτω από τα πόδια, η πάσα πέρασε αυτό κάτω από τα πόδια του Πατήκα, αλλά και εδώ είναι για τους The Boys, φανώς. Θεό. Πάλι Πατήκας στη γωνία από Παπαγιάννου, τώρα σε πια τρεις, κάτω του σούτ, στάστοχο, υπάρχει εξαιρετικό ριμπάνω του Φανώ. Τώρα λέιζερ πάσα υπέροχη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Πατήκας. 52-47. Αυτής. Φορτωθεί με δύο φαουλ. Τελείγει από τη γωνία. Σιδηρόπουλος, fade away απέναντι στον Δημήρου. Είναι έστοχος, κλείσες πανός λέει. Από τον πάγκο ο Γιώργος Πατήκας. Έτσι δεν συνέβη. Με τη μία τώρα ο Σπανός Παπαγιάννου. Πατήκας από τη γωνία, φέρνει στον Πούλιο. Στην κορυφή ο Σπανός. Θεό, καθόλου δευτερόλεπτα. Γυρίσει από τη μία, έχει κοπεί από το Μισαηλίδη. Ποιος θέλει να τρέξει. Στην κρατία αυτής, πόχ, υπέροχη πάσα και καλά θα έπειτα από προσποίηση από τον Μισαηλίδη. Μεγάλο. Παίρνει τον Μισαηλίδη, ο οποίος θέλει να το κλέψει προς την πάσα. Μερικός. Και πάει μέχρι μέσα και έχει προηγηθεί πάρα από τον Κουλακιώτη. Νούμερο 5 λέει ο ρεφ. Ο Λαγιώτης θα περάσει τον πάγκο για να μέσω θέση του. Φανώς, 6 παίκτες τελικά στον πάγκο των Ισπένων Ζήτεο. Πάρει από τον Μαχίγας καυτή πάση υπέροχη με τη μία τον επιθυμικό rebound. Και το καλάθι από τον ίδιο του Φανώ. Τώρα θα πάρει ο Σελίδης απέναντι στο Σπανό, ενδιαφέρον μάτσα που έχει προκύψει όχι πρώτη φορά. Για τρεις πούλιος και πάλι κοντό το σουτ, μεγάλη καμπύλη, επιθετικό ριμπάντο τον ίδιο χωρίς καν να ακολουθεί σχεδόν. Αυτής, Γερόπουλος κοίταξε το γεγονός ότι... Είδε το γεγονός ότι ο Σπανός είχε ξεγυρίσει το ανοιχτό κήπεδο και τιμώρησε την άμυνα των The Boys με ένα ακόμα τρίποντο, 54 όλα. Άλλο. Κύριτα, την πάσα στον Θεό, ο οποίος δεν έβαλε ένα στο σκριν, ένα τζάμπ, ζητάει στον πρώτο τον Σπανό, φέρνεται σε σωμένο χέρι. 25 δευτερόλεπτα τώρα, κυλάει ο χρόνος, θα πάρει τώρα την μπάλα αυτής. Τελικώς όλα τα δευτερόλεπτα της τελευταίας επίθεσης είναι για τους συγκεκριμένους μαζί. 56-54, 15 δευτερόλεπτα. Σπανός τώρα θα πάει πάνω στον Αχτσί, χαμήλωσε λέει από τον πάγκο ο κύριος Πατήκας. 8 δευτερόλεπτα. Για να δούμε θα ζητήσει screen, δεν θα ζητήσει σου για 3. Σελίδης έστοχος! 56-57. 2 δευτερόλεπτα. Δεν έχει το πετάξει πάρα πολύ άλλο με 3 καμπή. Δεν θα μπει όμως άστοχος 56-57. Τελικό σκορ δεύτερης περίοδου. Είναι πολύ περίεργο να το λέω πραγματικά. Σκόπ θα μπορούσαμε να έχουμε σε άλλο παιχνίδι έπειτα από 3 ακόμα και έπειτα από 4 περίοδους έχουμε έπειτα από 2. Οι ομάδες είναι εξαιρετικά ήσυχες και από την γραμμή των 6-55 και στους εφθαμασίμους που βγάζουν, παίζουν απίστευτα γρήγορα. Ιδιαίτερα αθλητικές ομάδες και οι δύο προφανώς δύο από τις πιο εντυπωσιακές για διαφορετικούς λόγους ομάδες της Summer Elite επιδεικνύουν ψηλή μπασκετική τεχνική για μία ακόμα φορά στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Κάπου εδώ πέρα κάνουμε ένα μικρό break, πιο σημαντικά οι παίκτες και έπειτα εμείς με την ανάπλα του πρώτου μισού και αν συνεχίσω να μιλάω θα τελειώσει και το break χωρίς να έχουμε κόψει τη μετάδοση, οπότε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.
Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από περίπου 5 λεπτά στη ζώνη Καρίνα. Πρώτη κατοχή για την έναρξη της τρίτης περίοδου είναι για τους μαζί. Αυτής. Ιδίως στο τεχνικό κομμάτι έπεισαν έμφαση για τη διάρκεια της ανάπαυλας. Είναι και σαν δεν πήγε πολύ warm-up. Καθώς οι παίκτες είναι ήδη warmed up. Στους γιατρείς εύστοχος αυτής. Πολλοί από αυτούς καθώς τα ροδέσια είναι πάρα πολύ περιορισμένα, πάρα πολύ αυστηρά, πάρα πολύ μικρά και από τους δύο παγκούς. Εδίνοβλου, ένα σχέδιο το θάλασσο για 3 με ταμπλό άστοχο απέναντι στον Πούλιο, δεν κατάφερε να απαντήσει. Σταχιώτης, κάνει μια προσπίση, πάσα τώρα στον Αχτσί, χορευτικό τι έβαλε μόλις τώρα. 56-62. Τάνο πέρασε, έχει χάσει όμως την μπάλα. Καλώς. Μύρογλου να τζάμψω τώρα εύστοχο από τον Τέο. 58-62. Και μειώνουν οι The Boys. Πέρασε με κάποιο τρόπο, βρήκε ελεύθερο η τρακέτα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ένα λιγότερο τρόπο εντυπωσιακό. Άρα δύο πόντι είναι δύο πόντι, όπως είχε πει ένας στοχός, δεν μείνουν και τόσο μέχρι μέσα, τι γίνεται ρε παιδιά. Και πάλι με πολύ παρόμοιο τρόπο ο καλάθι, με το προηγούμενο, 60-64. Αυτής θα λέει τώρα με τον μάγκο, του, η σελίδη σου για τρεις, σαν στοχός, πάρα να περάσει εκτός, δεν υπάρχει δίκη. Εξεστερόνισα, Τάνο. Μας έχει πει ο Θεός στο 12. Γυρίσει ωραία κίνηση, είναι άστοχος όμως επιθετικό λοιπόν και με τη μία footback καλάθι από το σπανό. 62-64. Κλατσιώτης για 3 από τις 45 μοίρες με ταμπλό υποπίεση. 62-66. Εμίρογλου. Αναμένεται να έρθει και φαγητό στον Καρίνα. Η γραμματεία έχει παραγγείλει από ένα μαγαζί το οποίο στέλνει στην στο γήπεδο. Πέρασε, βγήκε το high low. Θάνο άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έπειτα από την ωραία πάσα, την ρυψοκίνδυνη μεν, αλλά ωραία πάσα που βγήκε από τον Θεό σε αυτόν. Προφανώ. Δώσε ένα screen ο Σελίδη, ένα τζάμπ που ταλαιπώρησε λίγο τον ψηλότερο Θεό. Αυτό άρχισε. Εμίρογλου. Και σέντρα λέει από την εξέντρα με φίλη της ομάδας. Δύο μαθηνό δίποτο έστοχο. Ένα τελείωνα χρόνο της επίθεσης. Είναι 6-7. Σιδηρόπλος είναι έτοιμος να περάσει εντός νέου για την τρίτη περίοδο. Αξής. Πλασιώτης. Κοιτάξτε πως προσπαθεί να απελευθερωθεί από το σπανό. Αξής. Κυρίζει το φάουλ. Και θα κάνει χορευτικό και πάλι. Θα έχει χορευτεί στο τέλος. Δεν νομίζω να διάλεξε λάθος καριέρα. Θα έχετε λες συμβολές. Στοχος πρώτη. Δεύτερη. 66-69. Δεν μείνω βλού. Άρχισε να περάσει το κήπεδο τώρα, θα δει. Σου πιαστρή άστοχο τώρα στο Βαϊάνο. Θα δει. Ωραίο μπάσκετ. Θα μάθει και το μπασκετάκι, θα το πει σε όλο και θα γίνουμε παγκοσμίως γνωστοί. Λαχιώτης. Σου πιαστρή άστοχος. Βαϊάνο το rebound. Τρεις εναντίον δύο, όπως λέει σωστά ο πατήκας από τον πάγκο. Σου πιαστρή άστοχος ο σπανός αμυντικό rebound του Γκρόπουλος. Πρώτη πάση στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πέρασε ένα αριστερό floater, είναι άστοχος απέναντι στον Αεθέο. Μιχαηλίδη rebound. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Θεό. Θα πάρει τον Δημήρογλου. Για τρεις άστοχο τώρα από τον Παβιλιάνου. Αυτή.
στα 16 δευτερόλεπτα. Καλά, εδώ στο για 3. Έστοχος από τη γωνία. Από 45 μοίρες έχοντας βρεθεί ελεύθερος, σκόραντας και τη ρακέτα. Κύριε Γερκίδα, δύο φτάντα. Τρεις λάδες. Σας λέγαμε, Παπαιάνου. Ζάνο έχει κερδίσει το φάουλ, όχι, έχει κάνει βήματα απέναντι στον Μισαηλίδη. Δεν λίμερ, γιατί όχι, όλες οι δουλειές δεν γίνονται. Λαχιώτης, εσείς φύγει ο Ντελιβεράς, κάτι με την παραγγελία έχει συμβεί, έχουν εντύπωση, εσείς για τρεις άστοχος. Θετικό rebound όμως από τον Σιρόπλο. Αξής, φαίνεται στο Σπανό, ο οποίος έχει ανέβει ψηλά για να πει, εσείς για τρεις, 45 μήνες παρακαρισμένα στο Σπανό, σε τρεις άστοχος. Σπανό στο rebound. Καστή πάση τώρα, Θάνο πήρε από τον Παπαϊάννου και άφησε την πάρα στο καλάθι. Παραγγελία δεν παρεδόθη. Στρέφει ο Ιανομέας με σκουπίζεται τώρα η μπάλα. Τώρα θα δώσει η σωστή παραγγελία στη γραμματεία. Αξίζει στην επαναφορά. Ο Ιανομέας τώρα ετοιμάζει τα ρέστα. Ιανομέας. Αξίζει. Αξίζει τον απέναντι στο Σπανό. Φίλος, η γωνία έξτρα πάσα έχει βρεθεί ελεύθερος στους 3 άστοχους με ταμπλό από τη γωνία. Πώς έγινε αυτό, αλλά αυτό έχει ο Γαλανός. Κυκλοφόρησε την μπάλα, ταλαιπωρήθηκε ο τεχνικός αντίπαλος του χειριστή. Πάνω είχε η προσπάθεια της επιλογή να πάει μέχρι μέσα. Και το έκανε, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Το νούμερο του παιδιά λέει ο ρεφ. Γκρίκη, καλή όρεξη. Έχουμε. Όπως σου βλέπετε. Ο Βεάνου. Θανό. Να πάρουμε ενέργεια εκεί παίκτες. Και εμείς γιατί κάνουμε μετά, δώσε γραμματεία. Θεό έχει γυρίσει, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Σιδηρόπουλο. Delivery είναι ώρα παιχνιδιού, γιατί όχι. Πάνω στην επαναφορά, 12 δευτερόλεπτα. Θα αναβεί από το Θάνο, θα δώσει και ένα σκρίν. Αυτό πάει μέχρι μέσα. Έρινο είναι άστοχο, μάλλον περπάτησε στο τυπάνι. Τέλο, δεν πήρε το επιθετικό ρημπάν και δεν έβαλε το καλάθι ακριβώ. Εσκρίνο, επιθετικό ρημπάν προηγείται τη προαναγγελική σα καταστάσεω. Θα μπει το καλάθι. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Δεν γίνεται στο Θάνο. Πάμε τη 12, λέω ρε. Αναμέσω με αναφορά κύριο Μιχαηλίδη στα 17. Να jump shoot και δύο φόντους άστοχο απέναντι στον Θεό Έντζος. Σπανός στους διαστρίς θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως έχοντας βεθεί ελεύθερος σας drop. Την μπάλα ο αξίς εκεί που είναι ο Βούλιος. Και ώστε να τρέξει πάει ανάμεσα από δύο coast to coast. Άστοχος όμως έχασε την μπάλα. Βούλιος δυναμικά λέει ο Λαγιώτης από τον πάγκο. 2-2 ατομαδικά στην τρίτη περίοδο. Μιλιος για τρεις από τη γωνία, άστοχος ο Σιδηρόπουλος. Εθνικό rebound Θεό. Ωραία κίνηση, ωραία συνεργασία τώρα, υπέρεση με το Σπανό. Δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι, θα συγκρατήσει την μπάλα όμως. Εξουσία σχεδόν. Ελαφρές προσθήσεις και πάλι παίρνει στον Σιδηρόπουλο και φάουλ. Από τον δεύτερο. Γίτσε, σε ευχαριστώ. Μιλάω με τον εαυτό μου. Πρέπει η ζέστη μας έχει βαρέσει κατά κούτελα. Λέω, ετοιμάζεται να εκτελέσει βολές. Έστω όπως την πρώτη. Αξίστα λέει με τον Πάκο. Τον Κουρατσέρι. Και τον Κρίστο. Και ωσέ.
στα δύο back-to-back sneezes. Έφαγε ο Σπέο, δεύτερη. 70-72. Πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολο, εάν όχι ακριτόρθωτο, να προβλέψει κάποιο τους νικητές. Βασιζόμενο σε στοιχεία, πέρασε μέχρι μέσα πάρα πολύ δύσκολη τη φάση. Γραμμένο πέρασε από το μοδίο, θετικό rebound. Καλά, και κεφάλαιο του Σιδηρόπουλο. Σηκωθεί από τον πάγκο του Κουτακιώτη. Κάνει, λέει, έχει δίκιο. Πάμε που έχει νοσίσει στον Θάνο και πάλι, 12. Μαλαγή, παρέκαση περάσει εντός. Στην Θάνο που είσαι στη θέση με φάουλ. Άστοχος στο... Σιδηρόπουλος ανεβάζει την φυσικό rebound από τον Γαλανόσο για 3. Παίζει ότι δεν υπάρχει φάουλ για 3 φορές από τον Σιδηρόπουλο. Μυρόγλου, έχει ζητηθεί time out από τον Κουλαχιώτη. Την weak side τώρα τέλειζε το σπίρο από τον Ισπανό. Το τρεις μπάλα Κώστας έχει κόψει κάρφωμα! Τέλειος τρόπος να τελειώσει. Θα σταματήσει η προσημή το παιχνίδι καθώς έχουν καλέσει time out οι αντίπαλοι για τους The Boys. 72-74 κόβει τη διαφορά με έναν πολύ πολύ εντυπωσιακό τρόπο και τεχνικής απόψεως και από τεχνικές απόψεως και από πλευράς θεάματος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα θέματα μας. Οπ, επιστρέφουμε για μία ακόμα φορά. Σας λείψαμε. Μάλλον όχι. Όχι, εντάξει, πλάκα. Αξίζει. Έπειτα από το time out 72-74. Οπ, θα ανοιχτεί και το... Delivery, για να δούμε. Κάνουμε και Macbook στη ζώνη Καρίνα. Πολύ εργαλεία είμαστε. Όλα τα κάνουμε, όλα τα μπορούμε να χτίσει. Τα λεφόρησε το πρώτο τίποτα σε 3 από τη γωνία. Πολύ δύσκολο από τον Γαλανό. Θα πάρει τη σύντηση του rebound. Αξίζει. Είναι μια προσκλήση σε 3. Δεν θα το πάρει από τη γωνία του Σελίδη. Έχει βρεθεί ελεύθερο και ο Σιδηρόπουλο προτιμά να πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει όμω. Ο Γαλανό υπάρχει με τεδικό rebound και καλάθι. Αν τον αφήσει χαμόγελα τώρα προφανώ. Όχι, θα ανοιχτεί. Α, ωραία παιδιά. Λοιπόν, γύρω μου. Τέντσος. Θα δείξει την κρατήση, καθ' υπάρχει στο Θεό. Στα 4 δευτερόλεπτα. Θα περάσει μέχρι μέσα. Πάμε με 2 βολές. Βαίνεται η γραμματεία θα την κάνει η ταράτσα. Και στην ταράτσα έχει ανέβει και το σκορ. 72-76, 2-35 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μετάδες ο κατάφρακας. Ενέργεια είπαμε. Τέλος στις βολές. Είναι έστωχος στην πρώτη. Τέλος στη δεύτερη, 54-56. Παιχνίδι 150 πόντων. Και ακόμα 12,5 λεπτά. Έχω πάθει μια ψύχωση με το σκόρ, αλήθεια είναι σήμερα. Και σήμερα. Απόψε. Χτσίς. Σελίδη, φαίνεται αποφασισμένος, φαίνεται στο Σπανό, σου πια 3 από τη γωνία, πήρε, είναι ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος ο Πούλιος, αμυντικό ριμπάντο του Σπανό. Θέσεις τώρα τρέχει, θα φάει να βγάλει μια πάσα, όχι, κόπηκε από τον Γαλανό. Πούλιος, η κλικιά από 2 θα κερδίσει το φάουλ, από έναν εκ των 2. Προβλήματα τώρα από τον Πάγκο και από την εξέδρα τον μαζί. Οι δύο μαζί κάνουνε και χωρίς δεν μπορούνε. Όπως φαίνεται, αυτή δεν έχει κάνει το δεύτερο για 3. Άστοχος Σιδηρόπουλος, πέντε στο screen, είναι άστοχος στο επιθετικό ρημάδι να καταφέρει. Τέντος. Καλώς. Βλέπετε στη γωνία, είχε παιδί ελεύθερο στο Δημήρο μου, στην κορυφή δεν πήρε όμως, ούτε ένας ούτε άλλος. Τώρα πέρασε πολύ περίτεκνα με ένα γύρο από το Δημήρο μου και άφησε την πάρα στο καλάθι του Θελίδη. 74-78, συμπληρωμένο ομαδικά για την περίοδο. Μύρονου. Και τον Τζέο πάει μέχρι μέσα. Πέρασε απέναντι ανάμεσα σε δύο και έβαλε το καλάθι. 76-78. Στο τεχνές ρόλτα έκανε μια προσπίση από τον Σεδεμίνο Λου παραμένει αυτός ο Λουμένος πάνω του. Λόγος δίνει το σκριν. Και πάσα θα πάρει τώρα. Όσα ρε λέει να πίνει τον μαζί. Ένα fade away απέναντι στον Σεδεμίνο Λου αφού τον μίσο ποστάρει. Το σκριν είναι άστοχος. Σπανός τώρα μακρινή, μεγάλη πάσα, η μπάρα του πέρασε εκτός. Την μπάρα μου σε λίγη στον Θεό.
Συνεπώς η μπάλα είναι για τους μαζί, μάλιστα. Γυρνάμε στον πάγκο Κουλακιώτης εντός, χαμηλώνει το σχήμα αρκετά. Μαζί. Αρχίδατος στην περιφέρεια ο Κουλακιώτης. Τα mind games στον χρόνο, τώρα θα πάρει μπάλα. Τελικά στο screen, πάει μέχρι μέσα, λάθος. Πάσα, Κουλακιώτης δεν πήρε πυραίος. Σημανός, ο Μπίτσι έπαιρνε μια σκαστή πάσα, τέλειος. Σκαστή πάσα επίσης και κόψιμο, αν είναι δυνατόν! Από το Μιχαηλίδη στον Ντέο. Τέλειος. Σκαστή πάσα και με τη μία, Σημανός, απλό μπάστετ. Δύο από τον δικό, 78 όλα. Από την επαναφορά. Δεν έχεις την καρδιά της αντίπαλης της δυτικής της ρακέτας. Ή μαζί και το πλήρωσαν. Σαν... Κανανός, υπάρχει φάουλ τώρα από τον Σπανό. Δεν σε διορθώνω. Τους πλήρωσα που ήταν ο Τέντσος. Πώς το αποδετούνταν. Ρόβλος είναι στον πάγκο. Να δώσω στις βολές. Εδώ στην πρώτη και άμα μπει δεύτερη time out και ο σπατήκας από τον Πάγκο των The Boys. Ας όχι δεύτερη θέω το rebound. Δεν θα έρθει το time out. Μιλούλου. Κατεβάζει μια ακόμα επίθεση. Εδώ και θρούν εδώ πέναντι στον Πούλιο Σούντια. Τρεις δύσκολο, ένα sidestep. Βάχα έπειτα από προσποίηση. Έπειτα από τρίπλα. Έκανε μια προσπάθεια τώρα, ένα fadeaway άστοχο. Από τον Γαλανό έπειτα από γύρω step. Τέλτος. Δεν θέλει μπήρυζε όλο για τους The Boys τώρα. Παθήκας. Λέω πήρε ωραία και πάει μέχρι μέσα πέρα της ευκοντήτερα τίπολα του προσφορέντας του πρώτου είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Βούλιο. Αυτής, 5 δευτερόλεπτα. Έκανε πολλαπλές προσκλήσεις. Πάσα δεν θα πάει όμως. Στον Μισαηλίδη 1 δευτερόλεπτα θα πετάξει την μπάλα. Άστοχος ο Θεό. Θα βάλει τον Σπανό. 70-79. Τελικό σκορ τρίτης περίοδου. Οι δύο ομάδες μπορούν πραγματικά να φτάσουν και οι δύο αφότερες στους 100 πλάς πόντους στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ίδιο μπάσκετ για παράλληλα αυτό στις τρίτες, στις τρεις περιόδους τις οποίες έχουμε μόλις παρακολουθήσει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Γρήγορο μπάσκετ, ψηλότατο σκορ και επιστροφή στον Ικαρίνα. Τέντσος έχει την κατοχή, πρώτη κατοχή είναι για τους The Boys προφανώς. Ένας είναι το Θάνο, για τρεις, άστοχος, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά από το Ιάννου. Για μάχη απέναντι σε δύο παίκτες για το rebound. Φανώς. Υπάρχει και άλλο όχι από τον ίδιο, Τέντσος. Πήρε τον Παπαϊωάννου στο διατρίκ και πάλι άστοχος Τέντσος. Όλα θα κοιτούν την τέταρτη περίοδο. Το παιχνίδι έχει εξακολουθήσει να υφίσταται ο θρίλερ στο διατρίκ. Άστοχος ο Μισελίδης μπάλα δεν περνάει εκτός. Φανώς. Περνάει όπως κάτω στους The Boys. Ταχύτητα τον μπασκέτ, όχι γρήγορο. Παπαϊωάννου. Τα πόδια λέει ο Δεσποτήκας μπάλα στη φογύρισε επιθετικό rebound και πάλι και καλά από τον Παπαϊωάννου. Έπεσε πρώτα τη φωτιά του Μιχαηλίδη, ψηλότερο αντίπαλο. Αυτό που είχε να αντιμετωπίσει την προηγούμενη φάση ο Πουγάνο. Καλώ. 79. Ένα jump shoot είναι άσχημο τελικά. Δύο μάτια πάνε χέρι του χέρι σε όλο το παιχνίδι. Πατήκα. Πήγα στη στάση και δεν εκτέλεσε. Τέτσο. Θεό ανέβα στη γωνία λέει. Μάλιστα. Πάσα τώρα στον Μπιουάνο, έξυπνος, κόβοντας μέσα στην ατζέντα, teamwork τώρα. Ένα ακόμα. Κατά την έλεξη της τέταρτης περίοδου για τους The Boys. Και δώσει ένα σκρίνο πάνω, δεν εκμεταλλεύτηκε. Ο Τέντος για τρεις, Γκρόπλος είναι άστοχος, καλό περάσει εκτός. Αλλαγή. Εσείς περνάει στη θέση του Κουλακιώτη. Ποιος έχει παίξει on and off απόψε. Τέντσος. Τέντσος πήγε πάνω του Αχτσής. Πολύ καλή άμυνα, εξακολουθεί να τον πιέζει. Πάνω. Πανός, παίρνει σκέντρο τον Τάνο στο πια 2. Έστοχος! 2-4-79 στους 5. Η διαφορά υπέρ των The Boys.
Να δούμε. Ουρανός. Αυτής. Καλό παιχνίδι τώρα για τους... Μαζί. Αλλά μέχρι μέσα έχει χάσει την μπάλα. Προσυμίνω. Ζενίδη του για τρεις. Άστομος ο Ουρανός. Υπάρχει μάχη. Θα συγκρατήσει την μπάλα και την αρχή Ισπανός. Άξιο το χειροκρότημα από τον Παγκόφανο. Και ο νέος Τέντζος για τρεις από την γωνία, άστοπος μέσα είναι, είπε από τον παγκοσμίο μου. Πάρα πολύ ψηλά θα πάρθει το επιθετικό rebound. Πούλιος. Ρανός κοίταξε το καλάθι, πάει μέχρι μέσα απέναντι στον Τάνες Χριστή από δύο. Λάθος πάσα, πατήκας έκλεψε. Παπαϊωάννου, σκαστή πάσα. Πέρα από χωριστικό δεν το δικαιώσει όμως τον Φανό, ο οποίος κλείστηκε και από τον Κινόπλο. Τσίς. Ρανός στα 16 δευτερόλεπτα. Γυρόπουλος στα 13 έχει γυρίσει. Κόπηκε όμως, χάθηκε την μπάλα και πάλι και φάουλ. Δεν παίξε την μπάλα για να είναι για τρεις βολές. Άπαντες τώρα από τον πάγκο των Σαλονίκης. Ήταν αντιαθλητικό και πράγματι έχει δώσει αντιαθλητικό ένας ρε. Νούμερο 3. Αντιαθλητικό φάουλ. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο για το... την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το momentum είναι ήδη στους The Boys μπροστά με 5-84-79. Έχει υπάρξει αντιαθλητικό φάουλ. Έχει στόχο στην πρώτη ορφαγόνο. Νούμερο 3 είπε ο ρεφ. Ούλιος δηλαδή. Έχει στόχο στη δεύτερη. Στους είναι 7 οι Boys και κατοχή. Μπορούν να ευθυνθούν με 3 για 3 πόντους. Θα στείλουν τη διαφορά ακόμα και στους 10. Οδίγας. Πίεση ακόμα και στην παραφορά. Ο Φούλιος πήγε για τον κλέψιμο. Δεν θα κατάφερε απέναντι στο τέτοιο, ο οποίος συγκρατεί το στιγμή. Στα όρια του φάουλ. Και υπάρχει φάουλ τώρα επιθετικό. Το Θάνο στον αυτή. Σκριν που έδωσε μάλιστα. Ένα ακόμα φάουλ που Θάνο. Αντώνη, το 12 πόσα. 4. Τέταρτο φάουλ. 4 είπες. Ωραίος, ωραίος. Έχουμε κομπάθει και λίγο. Δεν πειράζει. Το εφερίτη χτυπάσει τώρα στον αξί. Από τον Καπλόπιος. Αξίζει να κάνει λάθος και πάλι στον αέρα. Αποφάσισε το τι να κάνει η Παπαϊωάννου. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάουντ τον ίδιο. Χτυπάσει τώρα στην κίνηση ο Τέντζος, έξτρα πάσα στον Διατρή στον Μπουμπουνάη. Είναι άστοχος όμως ο Σπανός. Υπάρχει επιθετικό ριμπάουντ και πάλι με κάποιο τρόπο κόπηκε όμως ο Πατήκας. Απ' τον Μπούλιο. Δεν τον πληρώνουν τώρα το λάθος ότι μας δει. Ούτε σε άμυνα που άφησε τον ελεύθερο παίκτη, ούτε στην επίθεση που έχασε την μπάλα αυτή. Συμφωνία για τρίκ, μάλιστα ο Σπανός μέχρι μέσα με αυτοδυσία. Τέντζος κάτω είναι έφτωχος ο Γαλλός. Τέντζος, τρομίδι, την κόψη του ξηραφιού έχει φρυρίδι ρυθμό με τα χίλια. Είναι άστοχος όμως. Πατήκες να μάρνοντας μία πάσα. Από τον Τέντζο, με τα χτάρι του Πρίντεζη στο 2012. Ο Τζέσκα είναι έφτωχος στην απέναντι πλευρά. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα έπειτα ο Αχτσής 86-83 και πάλι στο παιχνίδι οι μαζί. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν τους πέρασε. Ωραία από τον αυτή. Ο Δίκας. Για δύο μαχινό απέναντι στον Τσουμπούκη. Πάμε να βάλουμε το ωραίο από τον Σπανό. Αχτή τώρα. Σαϊλίδης πέρασε. Καλά αυτή και φάουλ. Πάμε και στο νούμερο 5 στον Τέντζο, ο οποίος περνάει εκτός. Μην έχουμε και θεάθει πέρασε πριντός. Περάσει και κάποιος άλλος εκτός. Είναι 6 τώρα οι Boys. Ο Πατήκας γίνεται εδώ στον πάγκο. Τέντζος και ο Πατήκας είχαν έρθει ως αλλαγής, έχουν παίξει πολύ. Πολύ χρόνο συμμετοχής. Μισαλίδης στις βολές, συμβολή δηλαδή. Άσοχος πάνω περπάτησε και το γύρισε στη στεφάνη. Δεν το έκανε το χαντήρι. Δεν μείνω ολού. Τάνο. Ο Ιωάννου στα 15 δευτερόλεπτα. Τι πάσα Θεό.
Τα 11 και πάλι σου για 3. Άσαμος πάρα πολύ πλάι. Θα σου βραφτεί η μπάλα εκεί που είναι. Ο Παπαϊδο, Άνου, όπα. Μια αυτοθυσία. Συμπλήρωσα λίγο τα ξύλα εκεί πέρα, δεν πειράζει. Μυρόγλου. Είναι μια προσπίση να χάσει όμως ο... Θεό, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Από τον Θάνο και φάουλ. Εντάξει, την μπάλα ο Αχτσής. Δεν το πει. Θα λίγο να χτυπήσει και τα φώτα. Μια ένα δωμανικά. Αχτσής. Στην παραφορά, καλώς. Άλλαξε, λέει, ο Δημήρογλου. Στις παίκτες του Σουρκιά, τρεις στάσεις ο Αχτσής. Πάρα πολύ ψηλά, η μπάλα έχει περάσει αυτό. Παράμε τον πήρε το rebound. Ακέραιο, ούτε ο Σιδηρόπουλος. Τροχήνει για τους boys, 86-85. Προμηνύεται thriller το παιχνίδι και στο τέλος, σε Μύρογλου. Στέκεται και ξελή, είναι άστοχο, σε επιθετικό rebound από τον ίδιο. Θα περάσει μπροστά με... Τα πόντους. Πολλαπλά λάθη στην επίθεση των επιθυμών, δηλαδή έχουν επιστρέψει όμως. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών ήταν η διαφορά που είχαν πάρει υπέρ τους και το momentum. Είναι Μπόιτ. Για τρεις τώρα απέναντι στον Θεό είναι άστοχος ο Μιθαηλίδης. Κόψε γαλαλός από τον πάγκο. Ο Μιθαηλίδης λάθος πάσα, Αχτσής έκλεψε. Αχτσής 3-1-2-3. Λάθος έκλεψε. Πήρε την μπουκιά από το στόμα. Ο Δεμίρουλο αλλά λάθος δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Θεό. Τι λάθος έγινε τώρα, έχει βρεθεί εντελώς μόνος στην απέναντι ρακέτα. Δεν το πιστεύει ο Γιώργος Ματίκας από τον πάγκο. Εδώ το 6-85. Περνάει εντός της. Σιδηρόπουλος στην επαναφορά. Λεδός. Καλώς, 17 δευτερόλεπτα, άλλαξε ταχύτητα, μια κίνηση του αρέσει. Ωραία φάση στον Κουλαγιώτη, ο οποίος θα αφήσει στο καλάθι και θα ανοίξει δύο παίκτες πάνω του. Σαν φωτιστικό που μαζεύει μύγες. Ο Γαλανός, για να μην πούμε κάτι άλλο. Θάνο, στα 15 δευτερόλεπτα. Στη από δύο έχει ζητήσει ο Δημήρου, δεν πήρε κόψιμο! Και μία ακόμα φορά από τον Μισαηλίδη. Τώρα ο Γαλανός τρέχει. Υπάρχει μία πάσα την βρήκε, όχι! Σπανός έκλεψε! Ο Πεάνου, και αυτή πάσα την πάλι Σπανός, σαν ο δοστρωτήρας, μα είμαστε ακόμη και από τον Μισαηλίδη. Δεν υπάρχει φάουλ! Όλοι οι παίκτες σχεδόν τον The Boys ήταν φάουλ, Κουλαγιώτης. Αξίσου για τρεις. Από τη γωνία, έστωχος! 86-90, μπροστά με 4. Οι δυστυχισμένοι μαζί, 3-23. Μύρογλου. Κοπιάνου. Κοπιάνου πέρασε, απέναντι στον Μιχαηλίδη. Στη γωνία ένα jump shot θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως ο Σπανός. Αγγλικό rebound. Από τον Γαλανό και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Θάνο να πάρει το επιθετικό. Μιχαηλίδη σου για 3. Άστοχος. Σπανός το rebound. Κοπιάνου. Υψώσε για τον... Είναι δυνατόν! Την ουρανοξύστη Σπανό, ο οποίος δεν πήρε αυτή την φορά την μπάλα. Και υπάρχει time out που έχει καλέσει η ομάδα των The Boys. Δίκη 53 έχει να διαχειριστεί το κόντρα momentum και τη διαφορά των 4 πόντων, η οποία είναι υπέρ των δυστυχημένων μαζί. 3-1 τα ομαδικά για να δούμε τι θα ψάχνουν και τι θα βρουν εν τέλει οι The Boys, αλλά και οι δυστυχημένοι μαζί. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην είναι μαζί. Επιστροφή για μια ακόμα φορά στη Σόλη Χαρίνα. Και ξέρετε τι είναι το πολύ ενδιαφέρον. Η επιστροφή κρύβει μέσα της τη λέξη στροφή, που κρύβει μέσα της τη λέξη τροφή, την οποία καταναλώνει η γραμματεία καθώς ήρθε ο διανομέας. Έχουμε την κατοχή λοιπόν. Οι συγγενείς μαζί. 86-90. Είναι μπροστά με 4. Σε πια 3. Στάστο από τον Σιδηρόπουλο. Πολύ ψηλά θα πάρει το μισό rebound του Μύρογλου. Σπανός. Από τη γωνία, Θεό. Στα 13 δευτερόλεπτα φέρνει στον Σιδηρόπουλο. Θάνο. Κάνει μια προσποίηση από τη γωνία και πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Παπαϊωάννου. Ζητώντας και φάουλ δεν το πήρε. Ο Μπρούντο αυτό είναι 90. Αχτσής. Θα βάζει την επίθεση. Ζητώντας και από τον Σιδηρόπουλο.
Γίνεται από την μπάλα, έχασε προηγουμένως να το πάρει και αυτό το πήγαινε προσωπικά και το έβαλε! 88-93! Τον Μύρογλου. Θα λίγο να κάνει δύο μετά, παραλίγο να γίνει και το φάουλ από τον... Πλωτιώτη. Πλωτιώτη είναι ένα screen στον Παπαϊωάννης. Καστή πάσα πέρασε και θα πείσει στο καλάθι! Ο Σπανός απέναντι στον Μισαηλίδη. 90-93, 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Καμία ομάδα δεν το παρατάει. 3-1 τα ομαδικά παραμένουν. Αχτσής. Εδώ πέρα μιλάνε οι μεγάλοι παίκτες. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος είναι πολύτιμος. Σαν διαμάντι. Σαν νερό στην Αφρική, σαν νερό στη Σαχάρα. Ένα screen από τον Σιδηρόπουλο. Του επιστρέφει την μπάλα. Αχτσής ούτε για τρεις και πάλι Σιδηρόπουλο. Άστοχος αυτή τη φορά θα σπρώξει την μπάλα. Ο Σπανός εκεί που είναι ο Θεό. Για το φάουλ και το έκανε ο Αχτσής. Το Παπαϊωάννου, επισκοπού, είχαν φάουλ να δώσουν οι συγκεκριμένοι μαζί, καλά έκανε. Δεν είναι ο Γλούς με αναφορά. Λατιώτης, he's the man for it, για να τον μαρκάρει. Νέο, πάει μέχρι μέσα, καλά, φύγε φάουλ! 92-93 στο παιχνίδι που δεν θα τελειώσει ποτέ. Και για το οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. 3-2 ομαδικά ήταν. 3-3 πλέον. Σε δύο φάσεις σέρι έχουν κάνει δύο φάουλ οι δυστυχισμένοι μαζί. Που είναι στο περάσει εντός θέση του Σιδηρόπουλου. Οκ. Okay. Πάρει κρίσιμε προσπάθειες. Έβαλε μία, έχασε δύο. Για τρεις. Και τους έχει περάσει στη θέση του. Χωρίς αλλαγές οι The Boys. Με τους ίδιους πέντε. Τέλος στη βολή. Έστοχος και καθήν, οι δύο ομάδες και πάλι στην απόλυτη ισορροπία, 93 πόντι. Και έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 3-3 ομαδικά. Μείνετε μαζί μας. 1-14 ακόμα. Πω, πολύ γουστάρω. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Καρίνα, έρχεται από το time out που κάλεσαν οι συγκεκριμένοι μαζί. Από τον πάγκο του The Boys, έχει δώσει αρκετά σενάρια ο Θάνο. Ένα από αυτά ήταν για drive. Και να εμφανιστεί και ο Σπανός για βοήθεια, πάει μέχρι μέσα. Γίνει στρίψη εδώ το time out, είναι άστοχος όμως ο Σιδηρόπουλος. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι The Boys, θα ψάξουνε. Ο Τσέο είπε επίσης να κόψει την κορυφή. Να έχει εσύ επίθεση. Ο Σάνο ο οποίος θα πάρει στην κορυφή πράγματι και θα εκτελέσει και θα εκτοχίσει. 95-93, έχει βρεθεί ελεύθερος. Τελευταίο λεπτό, 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Αχτσής, βρίσκουμε πίσω με δύο οι δυστυχημένοι μαζί. Αχτσής, πρέπει τους κρίσεις κορυφή από τον Μισαηλίδη. Άλλος παίξει τώρα πάνω του Δημήρα, σε παίρνω το παίξει στα πόδια σου, για τρεις θα το πάρει. Άστοχος όμως πάρα πολύ ψηλά, γιατί δεν θα πάρει τρεις κορυφή. Φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Τουλακιώτη στο Θάνο. Θα πετάξει την μπάλα στο ταμπλό. 3-4 τα ματικά. Δεν είναι βολές, πράγματι. Τι έχει ο Γιώργος Φαντικάς. Να παίξω. Time out. Για λογαριασμό των The Boys, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με δύο και έχουν να διαχειριστούν την επόμενη κατοχή. Μείνετε μαζί μας.